Κύριε Μόσχερλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μας ακούτε? Βεβαίως, να σας ακούω, ναι. Ναι, θέλουμε λίγο πιο δυνατά τη φωνή, παρακαλούμε. Μάλιστα, θα προσπαθήσω, ναι. Καλημέρα. Ακούσατε πριν τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω έτσι, νιώθετε δικαιωμένος μετά από όλα αυτά? Όχι, δεν είναι θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι το τι θα πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει ορθά η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δεν είναι θέμα προσωπικής δικαίωσης, γιατί καταρχήν αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το οποίο είχα προτάξει εγώ πριν από δύο περίπου χρόνια. Και αν θα μπορούσα να θυμίσω το τι ακριβώς ήταν. Φυσικά. Είχε δύο σκέλη. Επειδή μιλήσατε πριν για συγγενείς και φίλους που μπαίνανε κατά επανάληψη στα δημόσια μέσα ενημέρωση, στα κρατικά μέσα ενημέρωση, θα έλεγα εγώ, να γίνει πραγματικά δημόσια. Καθότι υπήρχαν συχνές κυβερνητικές παρεμβάσεις και συχνές πολιτικές και συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και η λειτουργία των μέσων ενημέρωσης που εποπτευόταν από τον εκάστοτε Υπουργό Επικρατείας στον Υπουργό Τύπου. Αυτό που προσπάθησα να κάνω εγωμένως ήταν να διαχωρίσω το τι θα πρέπει να είναι αυτή η λεγόμενη αναδιάρθρωση σε δύο τομείς. Ο ένας, κατά τη γνώμη μου, ήταν καινοφανής. Καινοφανής με την έννοια ότι για πρώτη φορά κυβερνητικός τέλεχος έβαλε το θέμα της απεξάρτησης των μέσων ενημέρωσης που εποπτεύονται από το κράτος, από το ίδιο το κράτος, από την κυβέρνηση, από τον υπεύθυνο υπουργό και από το πολιτικό σύστημα. Και με αυτή την έννοια ζήτησα από τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, το Σεπτέμβριο του 2011, να συστήσει ο ίδιος μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Διάλεξε ο ίδιος δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής, δεν έγινε με δική μου παρέμβαση η σύσταση αυτής της Επιτροπής, μόνο η επιλογή του επικεφαλής της, με έναν και μόνο αποκλειστικό στόχο, να προτείνει ένα θεσμικό κέλυφος για την ΕΡΤ, μια θεσμική λειτουργία για την ΕΡΤ, που θα την απεξαρτούσε από το πολιτικό και κομματικό σύστημα, που θα δημιουργούσε ένα διοικητικό συμβούλιο και ένα εποπτικό συμβούλιο, όχι με τις επιλογές του εκάστοτε υπουργού που είναι υπεύθυνος για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, αλλά ανεξάρτητο. Και όντως και έγινε, κύριε Μόσχελ. Κύριε Μόσχελ, και έγινε αυτό. Υπάρχει το νομοσχέδιο. Πού κόλλησε? Το νομοσχέδιο αυτό, η λειτουργία της Επιτροπής συνεχίστηκε και από την κυβέρνηση Παπαδήμου υπό την αποκτία του μετέπειτα Υπουργού Επικρατείας του κυρίου Καψή. Και ο κύριος Καψής κατέθεσε το νομοσχέδιο του κυρίου Αλιβιζάτου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την άνοιξη του 2012. Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως αυτό. Τώρα θα επανέλθω σε αυτό, γιατί κατά τη γνώμη μου το σωστό θα ήταν το πολιτικό σύστημα να συζητήσει τις προτάσεις αυτής της Επιτροπής για την απεξάρτηση από το πολιτικό σύστημα, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, και αφού είχαν περάσει αυτές τις προτάσεις, είτε ενιαίες είτε με τροποποιήσεις, μέσα από ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία προφανώς, γι' αυτό και κατατέθηκε στην Βουλή, τότε θα μπορούσε να αρχίσει η εξυγίανση της ΕΡΤ και με βάση τις προτάσεις που είχα κάνει εγώ, και με άλλες προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν κατατεθεί. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, το οποίο ήταν λιγότερο καινοφανές, και λέω λιγότερο καινοφανές γιατί εγώ έκανα και προτάσεις οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Τέτοιες προτάσεις όμως είχαν γίνει και στο παρελθόν. Και πολλές από αυτές υλοποιήθηκαν είτε από διοικήσεις της ΕΡΤ, άλλες δεν υλοποιήθηκαν είτε γιατί δεν τις ήθελε το πολιτικό σύστημα ή δεν τις ήθελε και η ίδια η ΕΡΤ. Οι προτάσεις αυτές προέβλεπαν τον εξορθολογισμό της διαχείρισης της ΕΡΤ, όπως ξέρετε. Είχαμε και ένα κλείσιμο ορισμένων καναλιών τότε, κάποιων ψηφιακών καναλιών, στη θέση των οποίων ήρθαν διεθνή κανάλια, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά σοβαρό και για τη λειτουργία του τουρισμού στη χώρα, αλλά και για ένα παιδευτικό ρόλο γενικότερα που μπορεί να παίξει η τηλεόραση, η διεθνή τηλεόραση, η δημόσια μέσα ενημέρωση όμως, όπως το BBC World, το ZDF και το TVSAN. Υπήρχε η πρόταση της μείωση του αριθμού των ραδιοσταθμών σε 10 περίπου, και η λογική που υπήρχε εκεί ήταν ότι θα υπήρχε εξορθολογισμός σε βάθος χρόνου και με τη μείωση του προσωπικού που θα γινόταν, αλλά και με δημιουργία καλύτερου προγράμματος. Και το σημείο το οποίο είχαμε τη μεγαλύτερη διαφωνία, θα έλεγα, σε πολιτικό επίπεδο αλλά και με τη δίκη και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΕΡΤ, ήταν το κλείσιμο της ΕΤ1 και η μεταφορά των προγραμμάτων στη ΝΕΤ και στη ΝΕΤ 3. Χωρίς να απολυθούν όμως οι εργαζόμενοι. Δεν μιλήσαμε την περίοδο εκείνη. Σε καμία περίπτωση δεν έμπαινε θέμα απόλυση εργαζομένων, εκτός από τον εξορθολογισμό του αριθμού των εκτάκτων και την αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού. Θα πρέπει να το τονίσουμε όμως. Κύριε Μόσχελ, αν θυμάμαι καλά, σε όλα αυτά εμπλέκονταν κάπου και κάποιοι ιδιωτικοί φορείς.
Ιδιωτικοί φορείς τι εννοείται? Εννοώ ότι λέγατε ότι κάποια προγράμματα θα τα έδινε η ΕΡΤ σε κάποιους ιδιωτικούς φορείς ή θα τα αγόραζε από κάποιους ιδιωτικούς φορείς. Δεν το θυμάμαι καλά. Διευκρινίστε το μας αυτό. Εγώ θα έλεγα να δείτε το πρόγραμμα το οποίο είχε καταθέσει και δεν ετήθε το θέμα χωρίς προγραμμάτων σε ιδιωτικούς φορείς, αλλά αντίθετα πολύ μεγάλη έμφαση στην παραγωγή ελληνικών προγραμμάτων, και αυτό τονίστηκε μάλιστα και στην πρώτη παρουσίαση του προγράμματος, ότι χρειάζεται να κάνουμε μια στροφή στην ελληνική παραγωγή. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκε το 1,5% του προϋπολογισμού της ΕΡΤ που πήγαινε στην παραγωγή ελληνικών ταινιών και της ενίσχυσης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Και συστήθηκε μάλιστα και τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ χωρίς κυβερνητική παρέμβαση και ανεξάρτητη επιτροπή για τη χορήγηση αυτού του ποσού. Η εξαγγελία ήταν στην έμφαση που δίναμε στην παραγωγή των παιδικών σειρών. Και γιατί λέω αυτό? Γιατί έχουν ένα κόστος, δεν τις αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας. Ακριβώς το αντίθετο είχα πει εγώ τότε, ότι πρέπει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η δημόσια τηλεόραση, γιατί ορισμένες παραγωγές, ελληνικές παραγωγές, έχουν υψηλότερο κόστος από εισαγόμενες παραγωγές. Και μάλιστα είχα δώσει και παραδείγματα σειρών που εισάγονται από τη γειτονική χώρα με πολύ χαμηλό κόστος και χωρίς να έχουν κάποιο πολιτιστικό ή παιδευτικό προϊόν, το οποίο να αρμόζει σε αυτό το οποίο θα κάνουν κατά ανάγκη, θα πρέπει να κάνουν κατά ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας. Επομένως, δεν είναι τίθετο θέμα ιδιωτικοποίησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, και υπήρχε και μια άλλη και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να επισημάνω. Η πρότασή μου για τον εξορθολογισμό που περιλάμβανε το κλείσιμο της ΕΤΕΝ αλλά τη διατήρηση των δύο κεντρικών καναλιών, δηλαδή της ΝΕΤ και της ΕΤΡΙΑ, γινόταν μέσα από κοινοβουλευτική διαδικασία. Έγινε έντονη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με δική μου πρόταση έγινε η συζήτηση ότι θα πρέπει να περάσει μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ναι, και θυμόμαστε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν απέναντι σε αυτό. Δεν ήθελε, δεν συμφωνούσε. Τι προτάθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα πάμε μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όχι με απόφαση υπουργική των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, το θυμόμαστε όλοι. Ναι, αλλά έχει σημασία γιατί η μέθοδος η οποία επιλέχθηκε τότε δεν ήταν μονομερής απόφαση είτε ενός κόμματος, είτε των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, που θα αποφασίζανε μόνοι τους να κλείσουν ένα κανάλι εθνικής εμβέλειας, αλλά αυτό θα γινόταν με διαφανείς διαδικασίες, προφανώς μέσα από διαβούλευση. Αλλά... Και γι' αυτό και η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε τότε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν συζητήθηκε, προέβλεπε ότι η συχνότητα της ΕΤΕΝΑ θα παρέμενε στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Και το ελληνικό δημόσιο, μόνο μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αποφάσισε θα την έκανε, δηλαδή θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει πάλι για να την ξανανοίξει. Η πρόταση δε που είχαμε κάνει τότε από τη μεριά του Υπουργείου Επικρατείας ήταν ότι θα παρέμενε σε λειτουργία με την προϋπόθεση ότι θα είχε μία πρωινή ζώνη σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς το Σύνολο της Επικράτειας, και μία απογευματινή ζώνη, όχι πλήρης λειτουργία 24 ώρες, και μία απογευματινή ζώνη που θα ενσωμάτωνε τις λειτουργίες του καναλιού Πρίσμα που απευθύνεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κύριε Μόσχιαλε. Το οποίο δεν είχε πανελλαδική εμβέλεια εκείνη την περίοδο, όπως θυμάστε. Κύριε Μόσχιαλε. Αυτές ήταν οι προτάσεις και ήταν πολύ συγκεκριμένες που είχαν και αποκομματικοποίηση. Ωραία. Όμως είδαμε ότι δεν περπάτησε αυτό το σχέδιο, δεν έγινε δεκτό. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως τελικά έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν γίνεται τίποτα όμως, αυτό κάπου μπλοκάρει και γι' αυτό χρειάζεται ένας πιο αυταρχικός τρόπος για να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα. Ναι, αλλά το σχέδιο... Ναι, ναι, μάξα. Ναι, κατανοητό αυτό το επιχείρημα. Το σχέδιο όμως αυτό δεν μπήκε σε διαδικασία συζήτηση, είτε στην κοινοβουλευτική του διαδικασία, στην πρώτη του φάση, είτε στην δεύτερη φάση με την κατάθεση των προτάσεων της Επιτροπής Αλιβιζάτου, δεν συζητήθηκαν. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην πρώτη φάση υπήρχαν οξύτατες αντιδράσεις και πολιτικές και συνδικαλιστικές. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν θέλησε κανείς να υλοποιηθεί η φάση του εξορθολογισμού και της καλύτερης, κατά τη γνώμη μου, διαχείρισης των πόρων που διαθέτει ο ελληνικός λαός για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Θα μπορούσε να πει επομένως κανείς ότι λόγω των οξύτατων αντιδράσεων δεν προχώρησε. Η δεύτερη του όμως φάση, που είναι η αποκομματικοποίηση και η απεξάρτηση της ΕΡΤ από το πολιτικό σύστημα, ούτε αυτή προχώρησε. Επομένως, δεν ευθύνεται φάση, λοιπόν μόνο ο συνδικαλισμός, ευθύνεται και η πολιτική. Αυτό μας λέτε. Εγώ μιλάω ότι συνολικά το σύστημα είναι θέμα πολιτικής ευθύνης. Συνολικά πολιτικής ευθύνης, πρώτα και κύρια πολιτικής ευθύνης, γιατί η διαχείριση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και των κρατικών μέσων ενημέρωσης έγινε από το πολιτικό σύστημα.
Επομένως, το ίδιο το πολιτικό σύστημα έπρεπε να έχει πάρει αποφάσεις απεξάρτησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από τη διαχείριση που έκανε η εκάστοτε κυβέρνηση, ο εκάστοτε υπουργός τύπου επικρατείας. Και αυτή ήταν η καινοτομία των δικών μου προτάσεων. Δηλαδή, περνάμε πρώτα την απεξάρτηση και με ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο προχωράμε σε ένα σοβαρό εξοστολογισμό που επιμένω, και αυτό θα πρέπει να το δουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρός οργανισμός δημόσιος που να διαχειρίζεται χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων και να μην υπάρχει σαφής αξιολόγηση, ναι, του προσωπικού. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανένας εργαζόμενος. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει ο κύριος Πλειός, κύριε Μόσχαλε. Μάλλον έχω δύο πράγματα τα οποία. Καλημέρα σας, κύριε Μόσχαλε, τα οποία θα ήθελα να ρωτήσω. Το πρώτο είναι το εξής. Κατά πόσον η ρύθμιση, η θέσπιση ενός καινούργιου πλαισίου για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση μπορεί και πρέπει να είναι υπόθεση μόνο των πολιτικών κομμάτων. Διότι προφανώς η δημόσια τηλεόραση δεν αφορά μόνο τους πολίτες ως φίλους ή ψηφοφόρους των πολιτικών κομμάτων, αλλά αφορεί ένα ευρύ φάσμα φορέων της κοινωνίας. Επομένως, λοιπόν, ακόμα και αν θα αποφασίσει η Βουλή, λογικά θα πρέπει στη διαδικασία της δημιουργίας αυτού του πλαισίου να συμμετέχουν και άλλοι φορείς. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ίσως είναι και λίγο πιο σημαντικό. Ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί η δημόσια τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση είναι ένα κομμάτι μόνο του ευρύτερου ραδιοτηλεοπτικού πεδίου. Κατά πόσο, λοιπόν, είναι δυνατό να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με την ΕΡΤ, αν δεν ρυθμίζεται ταυτόχρονα όλο το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, διότι αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία με τον ένα τον άλλο τρόπο. Κύριε Μόσχαλε. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια καθυστέρηση στη τηλεόραση, γιατί παρακολουθώ ταυτόχρονα μέσω διαδικτύου και τις τοποθετήσεις, όχι μόνο τηλεφωνικά. Λοιπόν, να επιτρέψετε μου να απαντήσω στον κύριο Πλειό και δώσω τις δικές μου σκέψεις, να πω, να τονίσω το θέμα της αξιολόγησης. Γιατί όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι, και εσείς στην εκπομπή σας το είπατε, και τονίσατε ότι υπήρχαν συνεχείς παρεμβάσεις από το πολιτικό σύστημα στη στελέχωση των κρατικών μέσων ενημέρωσης, αυτό σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις δεν ήταν μόνο στις προσλήψεις. Οι παρεμβάσεις γινόταν συστηματικά και στις τοποθετήσεις συγκεκριμένων εργαζομένων σε συγκεκριμένες θέσεις. Επομένως, με αυτή την έννοια, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που πραγματικά πονάνε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, θα έπρεπε οι ίδιοι να το είχαν ζητήσει αυτό το πράγμα διαχρονικά. Θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία τους να υπάρξει αξιολόγηση, έτσι ώστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να πάνε στην κατάλληλη θέση. Και παράλληλα, όταν αυτός ο οργανισμός έχει χιλιάδες προσωπικό, να δει γιατί για τόσα χρόνια, για δεκαετίες, χρησιμοποιούσε εκατοντάδες έκτακτους και δεν προσπαθούσε να κάνει επανεκπαίδευση του ίδιου του προσωπικού που είχε, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες με το προσωπικό που ήταν υπεραρκετό, θα μπορούσε να πει κανείς. Τώρα, να προχωρήσω λίγο και να συζητήσουμε τον κύριο Πλειό τα πολύ ουσιαστικά θέματα τα οποία έθεσε. Ξεκινάω από το δεύτερο. Να τονίσω ότι στη διάρκεια της δικής μου υπουργίας είχαμε ανοίξει συνολικά το θέμα και μάλιστα είχαν αρχίσει οι εργασίες εντός του Υπουργείου για το συνολικό θεσμικό πλαίσιο και των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, και μάλιστα είχαμε κάνει και συνάντηση και με την Ένωση των Ιδιωτικών Μέσων Ενημέρωσης, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, και είχαμε και εσωτερική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να δούμε συνολικά το πλαίσιο και των ιδιωτικών αλλά και της ψηφιακής τηλεόρασης που έρχεται τώρα. Επομένως, αυτά τα πράγματα είχαν προχωρήσει. Η πτώση όμως της κυβέρνησης τότε τον Νοέμβριο και η δική μου αντικατάσταση δεν επέτρεψε τη συνέχιση αυτού του έργου. Επομένως, κλείνω το θέμα αυτό όσον αφορά τη δική μου παρουσία. Όσο ήμουν εγώ υπουργός, είχα ανοίξει αυτή τη συζήτηση με τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που αφορά και στη δική τους λειτουργία. Τώρα, το θέμα της ευρύτερης διαβούλευσης. Συμφωνώ και παθιάνω σε αυτό που λέτε. Αλλά ας δούμε λίγο τις διαδικασίες. Τι έκανα εγώ? Σύστησα μία επιτροπή με τη συμμετοχή του πολιτικού συστήματος, με τη συμμετοχή μόνο κοινοβουλευτικών ή υπουργών ή τέως πολιτικών? Όχι, το αντίθετο ακριβώς. Ζήτησα από τον κύριο Λιβιζάτο σε πρώτη φάση να φτιάξει μια πιο τεχνοκρατική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν κυρίως πανεπιστημιακοί, από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Πάντιο Πανεπιστήμιο κυρίως, η οποία κατέθεσε προτάσεις και μέσα από διαβούλευση η οποία έκανε με σχετικούς φορείς. Θα μου πείτε, ήτανε... Όπα, μάλλον έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Μας είπε βέβαια ο κύριος Μούσος ότι θα έρθει και στην Αθήνα, οπότε θα τον έχουμε. Έχει πρόσκληση να έρθει στο στούντιο.